ατομεσητικό γραφείο. Δεν ανοίγαμε, λέω εγώ, και παπτζίδικο. Ρε, ήθελε ή δεν ήθελε να τόνω ξύλο. Ποιο να δει, το Ζαφύρι. Αστειεύεσαι. Αυτός είναι μπεχλιβάι. Μωρά, έχει τις συναλλαγματικές αλλιώς. Τώρα εδώ που τα λέμε έχει και δίκιο. Τι να κάνουμε, αφού δεν δουλεύει το μαγαζί. Έχει να πατήσει πελάτης από τον καιρό που ανακαλύψανε τις βεντούζες. Άμα έχουμε, δεν πληρώνουμε. Μα δεν είχαμε και ποτέ μας. Τι να κάνουμε, ο Θεός βλέπεις πάει και τα δίνει σαν τις βρούβες. Μποστάνει εδώ, ξεραίλα εκεί, ας είναι καλά το εινάτι του. Αλλά αυτό το Ζαφύρι, άμα το ξοφλήσω, θα λαχταρίσει. Γιατί? Όπως με λαχταράει, ρε Ζαμπούκο, το έχω καημό. Να τον πληρώσω και να του τα πω χήμα. Όχι τίποτα άλλο, για να μάθει να φέρεται σε κυρίως. Πάψε, πελάτης. Ούντως. Συγγνώμη, το κτηματομεσητικό γραφείο Γιορέ, παρακαλώ. Ο ίδιος και αυτοπροσώπος, Φώτης Γιορές. Α, έρχομαι στο γραφείο. Μπαρτον, κάνε κράτη. Το σοβαρότερο της Αθήνας. Το σοβαρότερο? Έχετε δουλειές δηλαδή? Άκου τι λέει, αφού μας έχει πέσει τον εφρύ. Την πολυκατοικία εκεί κάτω, τη βλέπεις? Ναι. Εγώ. Την άλλη εκεί στο βάθος που δεν φαίνεται, τη βλέπεις? Όχι. Εγώ κι αυτή. Άφησε τώρα κάτι μαγαζιά, κάτι οικόπεδα, κάτι πολυκατοικίες, τα πάντα εγώ. Μπράβο σας. Μου επιτρέπετε να ρίξω μία ματιά? Κάνε δουλειά σου. Μα γιατί το είπες ψέματα? Ο πελάτης Ζαμπούκο είναι σαν το χάνο. Για να τσιμπήσει θέλει δόλωμα. Όπως βλέπω έχετε πολλές δουλειές. Φαντάζομαι ότι θα κερδίζετε αρκετά. Από λεφτά να φάνε και κότες. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί θα μπορέσουμε να συνοηθούμε. Ό,τι θέλεις. Και δεν θα μας φέρετε και δυσκολία? Διαταγές να δώσεις και γινόμαστε κομμάτια, έτσι Ζαμπούκο? Ναι, αμέ. Θα σας τη δώσω αμέσως. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Χαρτί της εφορίας. Ήρθαμε να εξακριβώσουμε πώς πάνε οι δουλειές σας. Αλλά αφού μας τα είπατε, είναι εντάξει. Τεράστιο στη Δευτέρα να πληρώσετε. Καλημέρα σας. Άλλο πάλι τούτο. Και όχι τίποτα άλλο, ρε Ζαμπούκο. Τον εκτίμησα που βαστούσε και τσάντα. Εσπέρα. Καλώς τανε. Φου. Τι έχεις, Φώτη μου? Λεβίθες. Χριστός και η Παναγία, να πάρεις ένα καθάρσιμο. Λάθος, την ψυχή της έχω. Έπαθες τίποτα? Άνοιξα λιλογραφία με την κυβέρνηση. Φόρος? Να τον πληρώσουμε, Φώτη μου. Με τι, με αυγολέμονο? Και είναι και πολλά, 700.000. Τόσα τους χρειαζόντουσαν. Και αν δεν τα πληρώσει, τι θα γίνει? Θα με στείλουν στο βασιλικό κήπο να ρίχνω καραβάκια στη στέρνα. Καλέ, πού να τα βρούμε 700.000. Ξέρεις τι λέω, Φώτη? Τύρα από το μηχανή. Για? Τύρα από το μηχανή. Να πουλήσουμε τη μηχανή μου. Και με τι θα ράβεις, μόρση, με τις βελόνες του καπλαντίσματος? Με τη δική σου, θεία. Α, μπα, 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 βγάλτε το από το νου σας. Εγώ τη μηχανή μου δεν τη δίνω. Εγώ αύριο μεθαύριο μπορεί να παρουσιαστεί κανένας άνθρωπος. Μπαρτών, να... κάνε κράτη. Η δική σου μηχανή, Ρούλα. Ναι. Εντάξει. Και εσύ, άμα βρεθεί άνθρωπος, να μου περάσεις χαλκά. Σήκω να τη δούμε, Ρούλα. Συμβαίνουν αυτά. Εγώ την άλλη φορά στο μπακάλι. Μπαρτών. Κάνε κράτη, έχεις μπακάλικο? Ένα πρώτης τάξης μαγαζί. Μπα, Ελένη, κέρασε ένα νερατζάκι τον κύριο. Έχει κι αυτός? Είναι ο κληρονόμος μου. Κέρασε τον κι αυτόν. Με τα χαράς. Βέβαια, αυτή η ιστορία έχει και τα καλά της. Ήταν από τη μοίρα. Γιατί δεν σας κρύβω, κύριε... Φώτη. Δεν σας κρύβω ότι η αδερφούλα σας μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Φαίνεται σοβαρή, μετρημένη, τίμια. Από τίμη είμαστε αναντάμ, παπαντάμ. Έχει ένα ύφος τόσο σεμνό, τόσο συμμαζεμένο, σπάνιο για σημερινό κορίτσι. Το σεμνό το έχουμε οικογενειακό μας. Αμέ, δείχνετε. Αν δεν το πρόσεξα εγώ. Και μια και ήταν τυχερό να γνωριστούμε, δεν περνάτε αύριο από το μαγαζί να πάρουμε μια μαστιχούλα? Μαστίχα? Ναι. Μπράβο. Όπα. Νταμ. Άμα υπάρχει κονσέρβα, δεν πεινάει ο άνθρωπος. Γιατί πρέπει να ξέρεις την χαρίλη μου, ο άνθρωπος είναι σαν την κονσέρβα. Άμα είναι άδειος, είναι ντενεκές. Μα σου είπα, το μαγαζί θα μείνει του Αντώνη. Μόνο που είναι ζωηρός, Φώτη μου, ζωηρός. Και τι τον ήθελες, κοιμήσει? Άστα, ποια τη μαστίχα σου τώρα. Ναι, αντεβίδα. Έλα. Αδύνατο. Αδύνατο! Δεν ακούω λέξη! Μπαρντών, κάνε κράτη! Μα ήτανε διαγωγή χθεσινή! Όχι, σε ρωτώ! Ήτανε διαγωγή!
Ακούσε εκεί, να γελαστώ έτσι εγώ που την είχα για παράδειγμα. Είναι. Τι είναι. Παράδειγμα. Μάστι, έβεσε Φώτη. Ούτε τα κορίτσια του δρόμου δεν φέρονται έτσι. Ρεμπέτικο. Ακούσε εκεί, ρεμπέτικο. Κληρονομικό. Ποιο. Το αίμα. Άμα το χαρμανιάσουμε με ενόπνευμα, φλωμώνει. Ανοησίες. Και τα ρεμπέτικα που τα έμαθε. Εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Κι εγώ που έλεγα να εμπιστευτώ στα χέρια της τον Αντώνη μου αυτό το αθώο, αυτό το άγιο παιδί. Αν δεν το ξέρα εγώ ότι θα έρχομουν άδικα. Ορίστε, Δευτέρα σήμερα. Πού είναι τα λεφτά? Δεν μιλάς, ε. Πάει καλά. Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο. Ακού, κύριε Ζαφύρη, εμείς βγάλαμε στην πιάτσα για σένα ολάκερη μηχανή. Μηχανή Σίγκερ, τεφαρίκι. Άστα, δεν σηκώνει νερό. Αύριο το πρωί έτσι και δεν τα πήρα, θα σου στείλω δικαστικό κλητήρα. Ακού, κύριε Ζαφύρη. Για παράτα με. Γιατί φώναζε αυτός, Φώτη μου? Τον άκουσες? Αυτόν εγώ θα τον εκμηδενήσω. Μα ποιος ήτανε, τι σου έκανε? Μου πάτησε καθάρισμα στεγνό. Έχει καφέ? Όχι. Ας είχε. Ήταν κι αυτόν εδώ τη ρούλα μου να ραβωνιάζεται. Δόξα σε ο Θεός Παναγία μου. Και στα δικά σας. Μερσί. Εσύ στο γάμο σου να μου θυμίσεις να σε κεράσω τα ούγιο σου.